Αν δεν υπήρχε το μνημόνιο, θα έπρεπε να το εφεύρουμε. Γεια σας. Σήμερα στο πνεύμα της προεκλογικής περίοδου θα εστιάσουμε στο βιβλίο του καθηγητή οικονομικών Μάνου Ματσαγγάνη «Η κοινωνική πολιτική σε δύσκολους καιρούς, οικονομική κρίση, δημοσιονομική λιτότητα και κοινωνική προστασία» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κριτική. Ο Μάνος Ματσαγγάνης έχει γράψει ένα επίκαιρο βιβλίο που θέτει σε καινούρια βάση την έννοια του κοινωνικού κράτους, που αποκαλύπτει πολλές δυστοκίες και αστοχίες του υπάρχοντος συστήματος και που προτείνει κάποιες απτές λύσεις προκειμένου να προστατεύσουμε τους πιο αδύναμους. Ομολογώ ότι η ανάγνωση του βιβλίου με ανακούφισε με την ψυχραιμία, τη διάβια του βλέμματος και κυρίως με τη σαφήνεια με την οποία περιέγραφε τα επιχειρήματα και τα στοιχεία. Θεωρώ πως χρειαζόμαστε τέτοιους συγγραφείς και τέτοιους οικονομολόγους που πολύ βάσιμα να μας περιγράφουν την κατάσταση και να μας δίνουν μια προοπτική, μια ελπίδα για μια πιο δίκαιη και καλύτερα οργανωμένη κοινωνία. Συνάντησα τον Μάνο Ματσαγγάνη στο σπίτι του εν μέσω προεκλογικής περίοδου, καθώς κατεβαίνει ως υποψήφιος με τη Δημοκρατική Αριστερά και μου είπε, νομίζω, αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα που αξίζει να παρακολουθήσουμε μαζί. Σήμερα υπάρχει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα θέματα κοινωνικής πολιτικής, το οποίο είναι κατανοητό, δεδομένου ότι έχουμε εκρηκτικά κοινωνικά προβλήματα λόγω αφενός της οικονομικής κρίσης και αφετέρου της αδυναμίας του συστήματος κοινωνικής προστασίας να προστατεύσει τα νοικοκυριά που πλήττονται. Τι μπορεί να γίνει? Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια για ενίσχυση του κοινωνικού δικτύου ασφαλείας, χωρίς αυτό να θέτει σε κίνδυνο το στόχο της δημοσιονομικής εξυγίανσης. Το να είναι το δίκτυο ασφαλείας αποτελεσματικό είναι πολύ σημαντικό και για την οικονομία. Σε μια οικονομία με δίκτυο ασφαλείας, τα άτομα κάνουν ρηψοκίνδυνες επιλογές. Λένε, αυτή η δουλειά δεν μου αρέσει, θα την αλλάξω και εντάξει ρε παιδί μου, μπορεί να περάσω δύσκολα σε μια φάση ορισμένων μήνων, τουλάχιστον υπάρχει το σύστημα κοινωνικής προστασίας να μην πεθάνω της πείνας. Όταν δεν υπάρχει δίκτυο κοινωνικής προστασίας, τα άτομα γίνονται συντηρητικά. Δεν θέλουν τις αλλαγές. Είναι αυτό που έχουμε πάθει εμείς. Το ότι υπάρχουν άνθρωποι και αρχηγοί κομμάτων που ακόμα και σήμερα, ή οικονομολόγοι, διάσημοι οικονομολόγοι, που ακόμα και σήμερα υποστηρίζουν ότι έπρεπε να χρεοκοπήσουμε ατάκτως το Μάιο του 2010, μου προκαλεί τρόμο. Νομίζω ότι είτε δεν ξέρουν για ποιο πράγμα μιλάνε, είτε ξέρουν και είναι χειρότερο. Και το πουλάνε ως την καλύτερη λύση, ενώ θα ήταν η καταστροφή. Λοιπόν, αν δεν υπήρχε το μνημόνιο, θα έπρεπε να το εφεύρουμε. Όχι αυτό το μνημόνιο υποχρεωτικά, αυτό που μας αρέσει εμάς. Ένα άλλο μνημόνιο. Που δεν θα το λέγαμε μνημόνιο, αν δεν θέλουμε, θα το λέγαμε ένα εθνικό πρόγραμμα ανοικοδόμησης χώρας. Μια εθνική συμφωνία για δίκαιη λιτότητα και οικονομική ανάπτυξη. Οτιδήποτε. Δεν θα κολλήσουμε εκεί. Γιατί πρέπει να είναι συντεταγμένο, γιατί αν δεν είναι συντεταγμένο, δεν μπορείς να το κάνεις σωστά, να το κάνεις δίκαια και να υπερασπιστείς τους πιο αδυνάμους. Λιτότητα. Η λιτότητα μπορεί να είναι δίκαιη. Επίσης, το αντίθετο της λιτότητας, ποιο είναι? Η υπερκατανάλωση. Είμαι εναντίον. Η λιτότητα έχει και μια θετική συνδήλωση. Ισονομία. Απαραίτητο συστατικό ενός κράτους δικαίου και ειδικά ενός συστήματος κοινωνικής προστασίας. Διαφάνεια. Απαραίτητη παρά ποτέ. Σήμερα που υπάρχει τόσο μεγάλη δυσπιστία έναντι των πολιτικών. Πάλι των τάξεων. Η πάλι των τάξεων είναι ένα εγγενές στοιχείο μιας οικονομίας της αγοράς. Το ερώτημα είναι πώς η πάλι των τάξεων μπορεί να πάρει μορφές ανταγωνιστικές, αλλά όχι διαλυτικές για την κοινωνική συνοχή. Γίνεται αυτό, δεν είναι αδύνατον. Αριστερά. Η αριστερά είναι επίκαιρη, αλλά μια σύγχρονη υπεύθυνη αριστερά. Φιλελευθερισμός. Ο φιλελευθερισμός είναι μια συκοφαντημένη έννοια στην Ελλάδα. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου αριστερό φιλελεύθερο. Νομίζω ότι η αριστερά, η σύγχρονη αριστερά, η υπεύθυνη αριστερά έχει πολλά να διδαχθεί και σε κάποιο βαθμό να διδάξει κιόλας τις φιλελεύθερες δυνάμεις. Δεν υπάρχει εξορισμού αντίφαση μεταξύ των δύο. Νέο φιλελευθερισμός. Είναι μια ιδεολογία η οποία διεθνώς έχει υποχωρήσει. Στην Ελλάδα, λόγω του υπερβολικού κρατισμού, είναι σε άνθηση. Είμαστε σε διαφορά φάσεις. Σοσιαλδημοκρατία. Η σοσιαλδημοκρατία έχει υποστεί πλήγμα στην επιρροή της τα τελευταία 20 χρόνια, όχι αντίστοιχου βαθμού με αυτό της κομμουνιστικής αριστεράς, αλλά πλήγμα παρόλα αυτά. Χρειαζόμαστε μια νέα σοσιαλδημοκρατία. Η παλιά σοσιαλδημοκρατία δεν αποδίδει. Ανεργία. Η ανεργία είναι ένα από τις πιο σοβαρές πληγές μιας σύγχρονης κοινωνίας. Πρέπει επιγόντως να μειωθεί, αλλά αυτό χρειάζεται μια διαφορετική οικονομία. Δεν είναι τόσο απλό. Flexicurity. Είμαι υπέρ του flexicurity. Οι επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα, νομιμοποιούνται να ζητούν μεγαλύτερη ευελιξία, μεγαλύτερη ελαστικότητα. Και οι εργαζόμενοι έχουν ακόμα μεγαλύτερο δικαίωμα να απαιτούν μεγαλύτερη ασφάλεια. Μπορούν να συνδυαστούν αυτά τα δύο. Άλλες χώρες τα έχουν καταφέρει. Πρέπει να τις μιμηθούμε. Κρίση. Η κρίση είναι αυτό που ζούμε. Μια κινέζικη κατάρα λέει να ζεις σε συναρπαστικούς καιρούς. Αυτή είναι η καιρή που ζούμε. Είναι και μια ευκαιρία για να αλλάξουμε. Συνδικάτα. Χρειαζόμαστε συνδικάτα, ειδικά σήμερα που τόσοι εργαζόμενοι υφίστανται πραγματικά αυτό που κάποιοι λέγανε εργασιακό μεσαίωνα. Δουλεύουν πολλές ώρες με λίγα χρήματα κάτω από τους κατώτατους μισθούς, απολύονται για ψήλου πείδημα, λόγω εγκυμοσύνης, λόγω ασθένειας. Αυτοί χρειάζονται τα συνδικάτα περισσότερο παρά ποτέ. Αλλά τα συνδικάτα που έχουμε παραμέλησαν τους εργαζόμενους που πλήττονται περισσότερο από την κρίση και ενδιαφέρθηκαν περισσότερο για τα κεκτημένα των πιο ευνοημένων κατηγοριών. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Πολιτική μέτα. Η πολιτική δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς πολιτική. Αν παραμελήσουμε το ενδιαφέρον για την πολιτική, τότε θα μας κυβερνούν ακατάλληλοι άνθρωποι. Θα πρέπει όλοι ως πολίτες να ενδιαφερθούμε για την πολιτική και να πάρουμε όσο μπορούμε την πολιτική στα χέρια μας. Η πολιτική με όμικρον. Η πολιτική με όμικρον γιώτα, σε μια δημοκρατική κοινωνία έχουμε τους πολιτικούς που μας αξίζουν. Εμείς είχαμε αυτούς τους πολιτικούς. Αν θέλουμε καλύτερους πολιτικούς, πρέπει να γίνουμε καλύτεροι εμείς οι ίδιοι και να επιλέγουμε καλύτερα. Αν το κάνουμε, δεν θα μας εμποδίσει κανείς. Αυτό ήταν ένα ακόμα GarageBooks. Μέχρι το επόμενο, τα λέμε.